Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, η παρουσία μου δεν έχει το νόημα της εισήγησης στη σημερινή ημερίδα. Η παρουσία μου είναι περιγραφή ενός κομματιού της ζωής της οικογένειάς μου και της περίπτωσης της υπόθεσης του παιδιού μου, Βασιλείου. Ο Βασίλειος Μάγκος στις 14 Ιουνίου του 2020 χτυπήθηκε δολοφονικά από αστυνομικούς, χτυπήματα τα οποία τον έστειλαν στο θάνατο. Αν οι αστυνομικοί αυτοί ενεργούσαν με τον ενδεδειγμένο νόμιμο τρόπο, αν δεν έπληκταν βάναυσα την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του, αν δεν έπληκταν βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματά του, σήμερα το παιδί μου θα ζούσε. Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί οι οποίοι τον χτύπησαν και τον βασάνισαν μέσα στην ασφάλεια και που σε εμάς είναι γνωστοί, υποκαθιστώντας τους θεσμούς, πήραν τον νόμο στα χέρια τους και χτύπησαν, βασάνισαν, τιμώρησαν και προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν το παιδί μας, γιατί ήταν πολιτικοποιημένος, γιατί συμμετείχε σε συλλογικότητες, γιατί συμμετείχε στην πορεία της προηγούμενης μέρας, της 13ης Ιουνίου του 2020. Το γεγονός του χτυπήματός του έγινε μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου, κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια της δικαιοσύνης, αυτής της δικαιοσύνης η οποία μάτια έχει και δεν βλέπει, αυτιά έχει και δεν ακούει και που στην περίπτωσή μας υπάρχουν και ένα σωρό ντοκουμέντα στα οποία θα έπρεπε να σταθεί η δικαιοσύνη. Μέχρι στιγμής κάνουμε αγώνα για να αποδείξουμε το αυταπόδεικτο. Στις 13 Ιουνίου έγινε μια μεγάλη πορεία, όπως περιέγραψαν και οι δύο ομιλητές από το Βόλο, από την πόλη του Βόλου προς το εργοστάσιο της Λαφάρτς. Η Λαφάρτς στερεί το δικαίωμά μας στον καθαρό αέρα, ασκεί βία σε βάρος της υγείας μας και δυστυχώς η πόλη του Βόλου μετατρέπεται σε μια θυσιαζόμενη ζώνη πια. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι στη συγκεκριμένη αστυνομική διεύθυνση ή ο αστυνομικός διευθυντής στη συγκεκριμένη μέρα, απέτυχαν παταγωδός. Παρέταξε η αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας τις δυνάμεις της εντελώς άστοχα και προκλητικά μέσα στον ιδιωτικό χώρο της Λαφάρτς, σαν να ήταν ιδιωτικό στρατός της Λαφάρτς. Και ποια είναι η Λαφάρτς? Καταδικάστηκε στην Αμερική για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στη Συρία, ξέρουμε τις λεπτομέρειες, και εγκαλείται από το γαλλικό κράτος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτή είναι η Λαφάρτς. Οι αστυνομικοί τον χτύπησαν χωρίς αιτία, γιατί όπως σας είπα πριν, υπάρχουν ντοκουμέντα, το πρώτο από τα οποία είναι το βίντεο της υπόθεσης, και αν δεν υπήρχε το βίντεο, δεν θα υπήρχε υπόθεση Βασιλείου Μάγκου, το ξέρουμε αυτό, δεν τρέφουμε αυταπάτες. Είναι οι καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων. Είναι το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας, στο οποίο την ίδια μέρα και μετά από 2 ώρες, την ώρα που τον χτύπησαν μπροστά στα δικαστήρια και μετά τον βασάνισαν μέσα στην ασφάλεια, αναγράφεται
ότι γνωστού όντως έχει την επεξήγηση ότι ανήκε σε συλλογικότητες, όμως δεν προέκυψε τίποτα εις βάρος του. Λέγοντάς μας δηλαδή ότι σκότωσαν το παιδί μας στο ξύλο, αδικαιολόγητα και χωρίς λόγο. Επειδή εγώ αισθάνομαι ντροπή γι' αυτό. Κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα σε ποιους, στα σκουπίδια, γιατί η μπάτση είναι σκουπίδια. Να έχουν δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω στις ζωές των πολιτών. Ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα? Προφανώς κάποιοι τους έδωσαν. Κατά την άποψή μου, σκουπίδια είναι και αυτοί οι οποίοι δίνουν το δικαίωμα στους μπάτσους να ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν, να αντιληφθούν και οι αστυνομικοί, οι οποίοι είναι το μπροστινό σύστημα, η αιχμή του δόρατος του συστήματος, θα πρέπει να αντιληφθούν και οι αστυνομικοί και οι προστάμενοι τους και τα υπουργεία τα σχετικά, ότι είναι ύβρις να σφετερίζονται και να μεταχειρίζονται τα ανθρώπινα σώματα σαν ένα σάκι του μπόξ. Δεν είναι σάκι του μπόξ τα ανθρώπινα σώματα. Δεν είναι μπάλες ποδοσφαίρου που βλέπουμε να παίζουν οι μπάτσοι κάθε φορά στις διαδηλώσεις, να χτυπάνε τον κόσμο και τα νέα παιδιά σαν να είναι μπάλες ποδοσφαίρου. Είναι τα παιδιά μας. Είναι τα παιδιά του ελληνικού λαού. Ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα? Επίσης θα πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι ύβρις να περιφρονούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και κυρίως να περιφρονούν την ανθρώπινη ζωή. Γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι το ύψιστο, μοναδικό, αναντικατάστατο αγαθό. Βρέθηκε ένας εισαγγελέας, αφού κάναμε εμείς, ασκήσαμε ποινική δίωξη, βιαστικά να ασκήσει αυτεπάγγελτα ποινική δίωξη, για να κουκουλώσει τη δική μας τη μήνυση, ένας ξεφτυλισμένος εισαγγελέας, από αυτούς οι οποίοι βγαίνουν εκεί με τα κοστούμια και με τις γραβάτες, δεν παίζουν ρόλο τα κοστούμια και οι γραβάτες, απλά θέλω να πω για αυτή τη σοβαροφάνεια που ακούμε εισαγγελέας και λέμε εισαγγελέας, δεν είναι τίποτα, ξεφτυλισμένοι είναι. Βγήκε ένας εισαγγελέας και ασκώντας αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη, καταρχήν δεν κάλεσε αυτόπιτες μάρτυρες. Πού ακούστηκε να μην καλούνται αυτόπιτες μάρτυρες σε μια υπόθεση? Πού ακούστηκε αυτό? Επομένως, αγνοεί τις μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι έζησαν το περιστατικό. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα φτάσει να βγάλει συμπεράσματα για την υπόθεση? Πώς θα φτάσει στο δίκαιο? Δεν θέλει να φτάσει στο δίκαιο. Δεν θέλει να φτάσει στο δίκαιο. Για την υπόθεση του Βασιλείου ξεκίνησε ΕΔΕ. Και η ΕΔΕ, να ξέρετε, δεν ξεκίνησε εξαιτίας του ξυλοδαρμού του, αλλά όπως επισημαίνει και ο συνήγορος του πολίτη, εξαιτίας της καταγγελίας που έκανε το παιδί μας όντας στο νοσοκομείο, της καταγγελίας που έκανε στις 16 Ιουνίου του 2020 από το νοσοκομείο, όπου η καταγγελία του ένα κείμενο καθαρό, ένα κείμενο πολιτικής κρίσης, ένα κείμενο που βάζει όλα τα ζητήματα που υπάρχουν στο Βόλο και όχι μόνο, και που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν ξανά την ημέρα του θανάτου. Μέχρι τότε οι αρχές παρέμειναν απαθείς και βέβαια μέχρι σήμερα μας εμπέζουν. Η ΕΔΕ και όλες οι ΕΔΕ είναι παροδία. Ακούμε ΕΔΕ και νομίζουμε, έτσι νομίζαμε και εμείς στην αρχή, αλλά επειδή αναγκάστηκα να μελετήσω πολλές υποθέσεις, όλες οι ΕΔΕ είναι μια παροδία. Ο σκοπός των πορισμάτων της ΕΔΕ είναι να συγκαλύψουν τις δράσεις, τις ενοχές των εμπλεκομένων αστυνομικών ή να ελεγχιστοποιήσουν τις ευθύνες τους.
Και όταν εγώ φώναζα από την πρώτη στιγμή δικαίωση και όχι στη συγκάλυψη, δεν το έλεγα γιατί είμαι γραφικός ή γιατί θέλω να δημιουργήσω εντυπώσεις πάνω στην υπόθεση του παιδιού μου. Το έλεγα γιατί μελετούσα τη δικογραφία και τρελαινόμουν από αυτά που γράφαν οι εισαγγελείς. Αλλά ανάμεσα στα ντοκουμέντα που έχουμε, και θα σας διαβάσω μερικά πράγματα για να δείτε τι συμβαίνει, είναι εκτός από το βίντεο και τις φωτογραφίες, όπως είπα, και το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας, έχουμε το πόρισμα του συνήγορου του πολίτη, το οποίο είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών, και έχουμε μια διάταξη της εισαγγελέως εφετών Λάρισσας, η οποία βάζει τα ζητήματα όπως θα θέλαμε εμείς να τα θέσουμε, όπως τα θέσαμε και εμείς από την αρχή. Γιατί ο εισαγγελέας που σας είπα πριν ότι άσκησε αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη, μη καλώντας αυτόπτες μάρτυρες, μας ανάγκασε εμείς να κάνουμε μια ένσταση, η οποία ένσταση απορρίφθηκε από μια άλλη ξεφτυλισμένη εισαγγελέα πλημελιωδικών εκεί στο Βόλο, με επιχείρηματα εντελώς γελία, και τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε και αυτή η εισαγγελέα, αλλά και ο συγκεκριμένος εισαγγελέας πρωτοδικών Βόλου, είναι επιχειρήματα τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιούσε όχι ένας και λάθη, τα οποία δεν θα τα έκανε όχι ένας πρωτοετής φοιτητής νομικής, αλλά ούτε και ένας μαθητής της τρίτης λυκείου. Και αναρωτιέμαι, είναι λάθη αυτά που κάναν οι εισαγγελείς? Όχι. Είναι αυλεψίες? Όχι. Δεν είναι ούτε λάθη ούτε αυλεψίες. Εμψυχρό κουκουλώνουν τις υποθέσεις. Εμψυχρό και δεν τους νοιάζει το κόστος. Θα ήθελα λοιπόν να σας διαβάσω, πριν σας πω κάποιες λεπτομέρειες για την υπόθεση του παιδιού μου, καταρχήν από το πόρισμα του συνήγορου του πολίτη. Ο συνήγορος του πολίτη, διαβάζω, διαπιστώνει ότι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο ενεργών την ανωτέρω έκθεση πορίσματος, δηλαδή την έκθεση της ΕΔΕ, το πόρισμα της ΕΔΕ δηλαδή, ενεργών λοιπόν την ανωτέρω έκθεση του πορίσματος, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι ανεπαρκώς τεκμηριωμένο εξαιτίας ελλείψεων που εντοπίζονται στον πειθαρχικό έλεγχο, αφήνοντας αναπάντητα πολλά ερωτήματα και ζητήματα, και ως εκ τούτου επηρεάζοντας αναλόγως το αιτιολογικό της εν λόγω απόφασης. Αυτά τα λέει το πόρισμα του συνήγορου του πολίτη. Επίσης, διαβάζω από την διάταξη της εισαγγελέως εφετών Λάρισσας, ο ταξίαρχος Τάδε, αναφέρει το όνομά του, που διενήργησε την ΕΔΕ έως τις 23 Δευτέρου του 2021, που είναι η ημερομηνία σύνταξης του πορίσματος της ΕΔΕ, εκτέλεσε πλημελώς τα καθήκοντά του ως προς την συλλογή του ανακριτικού υλικού, με συνέπεια εξαιτίας των πράξεων και παραλήψεων αυτού την συγκάλυψη της εγκληματικής δράσης των ελεγχομένων αστυνομικών. Αυτά τα λέει η εισαγγελέας εφετών Λάρισσας, ότι η συνέπεια του πορίσματος της ΕΔΕ ήταν η παράληψη, η συγκάλυψη της εγκληματικής δράσης των ελεγχομένων αστυνομικών. Κατά τη δική μου κρίση, ασχέτως την κρίση που θα βγάλει τελικά το δικαστήριο για την υπόθεση του παιδιού μας, οι εισαγγελέας μας δικαιώνουν. Γιατί και εμείς λέμε ότι αυτός ο οποίος διενήργησε την ΕΔΕ, ο σκοπός του ήταν να καλύψει τη δράση των εγκληματικών αστυνομικών. Και αυτό μας το επιβεβαιώνει και η εισαγγελέας εφετών Λάρισσας. Τώρα, θα διαβάσω δύο πράγματα πάλι από το συνήγορο του πολίτη όσον αφορά τις απολογίες των αστυνομικών. Γράφει ο συνήγορος, ο διενεργών την ΕΔΕ δεν φαίνεται να εντυπωσιάζεται από την απαράμιλη, σχεδόν αυτολεξή ομοιότητα των απολογητικών υπομνημάτων που κατέθεσαν οι ελεγχόμενοι αστυνομικοί, παρά την επανειλημμένως διατυπωθήσα θέση του συνήγορου του πολίτη ότι μια τέτοια πρακτική υποσκάπτει το κύρος και την αξιοπιστία της πειθαρχικής διαδικασίας. Οι καταθέσεις των αστυνομικών, των κατηγορουμένων, είναι όλες copy-paste. Copy-paste. Ακόμα και οι αστυνομικοί οι οποίοι δεν συμμετείχαν
στα επεισόδια εκείνη την ημέρα, στις καταθέσεις τους, αυτοί οι οποίοι καλέστηκαν να καταθέσουν, χρησιμοποιούν copy-paste καταθέσεις με αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν. Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς λειτουργούν. Επίσης, να συμπληρώσω ότι οι αστυνομικοί, αυτοί οι γενναίοι αστυνομικοί, αυτές οι γκρίζες ζώνες, ανάμεσα στα άλλα που έγραψαν για να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι αυτοί δεν κάναν τίποτα, δεν χτυπήσαν το παιδί μας, είναι ότι εκεί έξω στα δικαστήρια, για όσους έχουν δει το βίντεο, δεν χτυπούσαν το παιδί μας, δεν χτυπούσαν τον Βασίλειο Μάγκο, απλά παρέτασαν αμυντικά τις αστυνομικές ράβδους τους, λέει, για να μην τους τραυματίσει ο πεσμένος κάτω και ανυπεράσπιστος γιος μας. Αυτοί οι γενναίοι χτυπάνε και δεν έχουν το θάρρος να πούνε ότι ναι, χτυπήσαμε. Σε αντίθεση με το παιδί μας που όταν ήταν 18 χρονών και έσπασε τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, στο δικαστήριο παραδέχθηκε ευθαρσός ότι ναι, εγώ τα έσπασα και εξήγησε τους λόγους γιατί τα έσπασε. Γιατί δεν ήθελε στην πόλη να βλέπει συνθήματα ναζιστικά, δεν ήθελε να βλέπει ένα κόμμα εγκληματικό, ναζιστικό, φασιστικό να είναι στη Βουλή. Και βέβαια, τότε που τα είπε, πολλές δολοφονίες που έγιναν από το ναζιστικό μαχαίρι της Χρυσής Αυγής δεν είχαν γίνει ακόμη. Ποιος εισαγγελέα στάθηκε σε αυτά που είπε ένας 18χρονος στο δικαστήριο για τη Χρυσή Αυγή? Ποιος εισαγγελέα στέκεται σε αυτά που λένε οι νέοι άνθρωποι σήμερα και βάζουν τα στήθια τους μπροστά για να διεκδικήσουν το παρόν και το μέλλον, τον πόλεόν τους, τον χώρο που κατοικούν, των συνθηκών κατοικίας τους, του ίδιου του μέλλοντός τους? Κανένας. Και βέβαια, αυτό τότε στο παιδί μας κόστησε, στήχησε 7 μήνες φυλακή. Με αναστολή βέβαια, αλλά ήταν 7 μήνες φυλακή. Και εγώ να ρωτιέμαι, 7 σπασμένα πλευρά πόσο θα έπρεπε να κοστίσουν? Δεν ξέρω πόσο θα είναι και αν θα είναι, τι θα είναι η καταδικαστική απόφαση, αν θα υπάρχει καταδικαστική απόφαση από αυτό που λέμε αστική δικαιοσύνη, στην οποία δεν θέλω να πω αν πιστεύω ή όχι, αλλά όμως δεν σημαίνει ότι αν πιστεύουμε ή όχι θα αφήσουμε την αστική δικαιοσύνη και δεν θα διεκδικήσουμε αυτό που θεωρούμε εμείς ότι είναι δίκαιό μας. Παράλληλα, εγώ βέβαια πιστεύω και σε αυτό που λέμε λαϊκή δικαιοσύνη, σε αυτό που λέμε και δικαιοσύνη του δρόμου, με την έννοια ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται για όλα αυτά τα ζητήματα, να πληροφορείται και αυτά τα ζητήματα να τα εντάσσει μέσα στα υπόλοιπα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας, ούτως ώστε το κίνημα να δημορφώσει προϋποθέσεις να μην ξαναδημιουργηθούν τέτοια ζητήματα στο μέλλον. Μπροστά στα δικαστήρια έγινε η πορεία της προηγούμενης μέρας, συνέλαβαν δύο άτομα και την επόμενη Κυριακή, την επόμενη μέρα δηλαδή Κυριακή, ήταν Σάββατο η πορεία, την Κυριακή, τελείωνε η διαδικασία του αυτόφορου, έβγαινε έξω ο ένας κρατούμενος, ο δεύτερος απελευθερώθηκε, συνοδεία αστυνομικών και δικηγόρων και εκείνη την ώρα τυχαία παίρνω στο παιδί μας εκεί πέρα, δεν ήταν απέναντι με μια ομάδα συγκεντρωμένων. Κατάλαβε όμως περί τίνος πρόκειται, άφησε το μηχανάκι του στην άκρη, περνούσε με μηχανάκι και αμέσως, όπως λέει στην καταγγελία του, έτρεξε να διαμαρτυρηθεί, διότι δεν το χωρούσε η συνείδησή του. Μας πλήγουν στα χημικά, μας χτυπάνε, μας συλλαμβάνουν, μας τραβάνε στα δικαστήρια και στις φυλακές. Πήγε να συμπαρασταθεί στον συναγωνιστή του. Και αυτή ήταν η τελευταία και υπέρτατη πράξη της ζωής του και δεν πρόλαβε να πλησιάσει και επειδή ήταν στοχοποιημένος, έπεσαν αμέσως πάνω του και άρχισαν να το χτυπάνε αδικαιολόγητα. Τραγική ηρωνία, πριν από ένα μήνα τότε, στην Αμερική είχε δολοφονηθεί από αστυνομικούς ο Φλόιντ, ο οποίος την ώρα που πέθανε φώναζε ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει και αυτό είχε συγκλονίσει το παιδί μας τον Βασίλειο. Τον είχε συγκλονίσει. Και πού να ήξερε και ο ίδιος, που να ξέραμε κι εμείς, ότι μετά από ένα μήνα θα βίωνε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί τον έριξαν κάτω, τον χτυπούσαν
Και το παιδί μας φώναζε, μη χτυπάτε, μη χτυπάτε, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Γιατί ήδη άρχισαν να σπάζουν τα πλευρά του και ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι ακόμα και ένα ραγισμένο πλευρό έχει τεράστιους πόνους και φυσικά δυσκολίες στην αναπνοή. Και αυτοί συνέχιζαν το βασανιστήριο. Αφού τελείωσαν εκεί μπροστά στα δικαστήρια, τον έβαλαν μέσα στο ασφαλίτικο τέλος πάντων, αφού του πέρασαν χειροπέρες, και οι δύο που τον είχαν πίσω στο πίσω κάθισμα, το χτυπούσαν γροθιές πάνω στα σπασμένα του πλευρά. Και όλοι μαζί τον έβριζαν με αυτά τα, και τον χλέβαζαν με αυτά τα γνωστά τους σεξιστικά αστεία, δείχνοντας τον πολιτισμό τους. Και βέβαια τον πολιτισμό της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν, τη λεγόμενη υπηρεσία προστασίας του πολίτη. Ποια προστασία του πολίτη και ποιος πολιτισμός, γκρίζες ζώνες είναι. Τον έβριζαν λοιπόν ότι θα τον απεινούσουν, τον έβριζαν με αυτά τα σεξιστικά αστεία ότι θα σε γαμίσουμε, θα σε κάνουμε κολόπεδο και όλα αυτά και ότι θα σε σκοτώσουμε, δεν θα γλιτώσεις από εμάς. Και μετά το βασανιστήριο συνεχίστηκε μέσα στην ασφάλεια. Η εικόνα η οποία κυριαρχεί μέσα στην ασφάλεια είναι αυτή του παιδιού μας καθισμένο σε μια καρέκλα. Τρεις συγκεκριμένοι αστυνομικοί τους οποίους ξέρουμε τα ονόματα τους, ξέρουμε ποιοι είναι, να του κρατάνε τα χέρια πίσω και ένας της ασφάλειας, ο οποίος ήταν στα δικαστήρια, σαδιστικά να το χτυπάει γροθιές πάνω στα σπασμένα του ήδη πλευρά για να του προκαλέσει περισσότερο πόνο. Το παιδί μας εξουθενωμένο από τους πόνους, από τα σωματικά και τα ψυχικά βασανιστήρια, δηλαδή τον χτυπούσαν, η πόνη ήταν τρομακτική, τον έβριζαν, τον απειλούσαν, τον χλέβαζαν, του ζήτησε ένα ποτήρι νερό. Και εγώ θυμάμαι τώρα, πάω λίγο στο νοσοκομείο, όταν ήταν το παιδί μας και βέβαια ήμασταν εκεί συνέχεια. Δεν είχα εμπειρία από όλα αυτά τα πράγματα, ούτε να μιλήσω σε μέσα ενημέρωσης ούτε σε εφημερίδες. Τέλος πάντων έδωσα μια συνέντευξη με την συνένεση του παιδιού μου, του Βασίλειου, στην ΕΦΣΥΝ, συγκεκριμένα στον Τάσο Σαραντή που τον αναφέρατε, που είναι αξιόλογο άτομο, τον γνώρισα από κοντά. Και εκεί έκανα το λάθος από απειρία να πω ότι το παιδί μας παρακάλεσε για ένα ποτήρι νερό. Όταν διάβασα το παιδί τη συνέντευξη, μου λέει: Πατέρα, δεν παρακάλεσα, ζήτησα. Και είχε δίκιο. Ήταν περήφανο παιδί. Ήταν περήφανο παιδί. Όταν ξαναφεύγω πάλι, όταν τον είδα πρώτη φορά στο σπίτι που τον φέραν τα παιδιά που τον βρήκαν έξω πεσμένο σε κατάσταση σοκ έξω από τα δικαστήρια και ένα ερώτημα είναι γιατί δεν πήγαν στο νοσοκομείο, ήταν γιατί ήταν σοκαρισμένο το παιδί και αυτό που ήθελε να έρθει σπίτι κοντά σε εμάς. Όπως είπε στα παιδιά που τον βρήκαν, δεν θέλω να πάω αυτό ένα τρελοκομείο στο άλλο. Και είχε δίκιο πάλι σε αυτό, γιατί κάνω παρεμβάσει τώρα στο λόγο μου, πάω μπρος πίσω, δεν έχει σημασία. Στο νοσοκομείο δημιουργήθηκε ένα φραστικό επεισόδιο με ένα νοσοκόμο, ανάμεσα στο γιο μας και στον νοσοκόμο. Πούνουσε τρομερά το παιδί μας και από τους πόνους υπέφερε, με αποτέλεσμα να πει κάποιες κουβέντες παραπάνω στο νοσοκόμο, να ζητήσει βέβαια συγγνώμη μετά. Έκανε και μια ολόκληρη, εκτός από την καταγγελία, και ευχαριστίες προς τους γιατρούς όταν βγήκε δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ο διευθυντής της κλινικής έγραψε: Αν συνεχίσει έτσι, να καλέσετε την αστυνομία. Ποια αστυνομία, βρε ξεφτυλισμένη και εσύ, από την αστυνομία ήρθε. Να το κάνει η αστυνομία τι, να τον πάρει πάλι μέσα να τον βασανίσει. Άρα έχει δίκιο με αυτή την έννοια, θεωρώντας ότι πολλοί από τους γιατρούς λειτουργούν σαν αστυνόμοι κι αυτοί. Όταν τον είδα στο σπίτι, ντράπηκα. Ντράπηκα για αυτή την εικόνα. Ντράπηκα για αυτό που λέγεται πολιτισμός. Για αυτή την εικόνα στην οποία τον έφεραν άνθρωποι υπάλληλοι του λεγόμενου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και επειδή ήταν έξυπνο παιδί και περήφανο, με είδε, κατάλαβε τα συναισθήματά μου, δεν μπορούσε να σταθεί πουθενά από τους πόνους. Έκλαιγε τρομακτικά τα πλευρά που να είναι πάρα πολύ. Και κυρίως από αυτό που πέρασε το βασανιστήριο. Μου λέει, πατέρα, να ξέρεις εκεί μέσα,
Το έχω πει πολλές φορές, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι σφινωμένο βαθιά μέσα μου και δεν πρόκειται να βγει ποτέ. Πατέρα μου λέει, να ξέρεις, μέσα στην ασφάλεια δεν έβγαλα ένα δάκρυ για να μην το χαρίσω στους φασίστες βασανιστές μου. Στην ασφάλεια το προσήγαγαν χωρίς να υπάρχει νόμιμος λόγος προσαγωγής. Αφού τον είχαν τραυματίσει ήδη βαριά και είχε ανάγκη ιατρικής περίθαλψης, την οποία του τη στέρισαν με μια αξιοσημείωτη αδιαφορία, η οποία δεν συνάδει βέβαια με την ιδιότητά του του Υπουργείου Προστασίας, των Υπαλλήλων Προστασίας του Πολίτη. Το ερώτημα είναι το εξής. Φανταστείτε ένα παράδειγμα όπου υπάρχει ένα ατύχημα με τραυματίες. Η αστυνομική, αυτό που προέχει είναι η προσαγωγή των τραυματιών στην αστυνομική διεύθυνση για να διαπιστωθούν τα στοιχεία τους ή η μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Γιατί αυτό που αναφέρουν όλοι, αλλά και οι ξεφτυλισμένοι δύο εισαγγελείς που ανέφερα, είναι ότι τον πήγαν στην ασφάλεια για να διαπιστώσουν τα στοιχεία του. Όντως βαριά τραυματισμένος. Αυτό μας λένε δηλαδή οι εισαγγελείς, ότι σε ένα δυστύχημα, σε ένα τύχημα, σε ένα τρακάρισμα με τραυματίες, πηγαίνουμε πρώτα τους τραυματίες για 1-2 ώρες στην ασφάλεια να διαπιστώσουμε τα στοιχεία τους και μετά τους πάμε στο νοσοκομείο εξεφτυλισμένοι. Ο έλεγχος για ύπαρξη τυχών διοπτικών εγγράφων ήταν μια πρόφαση για να συνεχίσουν μέσα στην ασφάλεια τα βασανιστήρια μακριά από θεατές. Και η χωρίς λόγο παράνομη προσαγωγή του αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο και είναι ιδιαίτερα δεχτής ο λόγος για τον οποίο τον προσήγαγαν. Αυτό ήταν για να τον βασανίσουν, να τον τιμωρήσουν, να τον τρομοκρατήσουν για πάντα, να τον προκαλέσουν βαριά τραύματα, προκαλώντας του μάλλον κακώσεις, βαριές σωματικές κακώσεις και κυρίως ψυχολογικά τραύματα. Τον βασάνισαν, το παιδί μου τους φώναζε ότι θέλει νερό, ότι τέλος πάντων έχει ανάγκη από γιατρό, αυτοί τον κοροϊδεύαν, τον κλέβαζαν, τι ανάγκη έχεις, πόσα πλευρά έχεις, δεν θα σου λείψουν. Στο τέλος τον παρέπεψαν σε έναν χαλασμένο ψύχτη να πιει νερό. Το παιδί μας σύρθηκε κυριολεκτικά, ο ψύχτης ήταν χαλασμένος και ξέρετε οι ψύχτες που βγάζουν σταγόνες νερό από κάτω προς τα πάνω. Σταγόνες έβγαζε, προσπαθούσε το παιδί με τη γλώσσα του να βάλει μια σταγόνα νερό στη γλώσσα του να ανακουφιστεί και αυτοί τριγύρω του γελούσαν, τον χλέβαζαν για την προσπάθεια που κατέβαλε να πιει νερό. Δεν μπορώ να τους κατατάξω την κατηγορία την ανθρώπινη, εγώ τους βλέπω σαν κρίζες ζώνες αυτούς. Τους έλεγε ότι έχει ανάγκη από γιατρό και αυτοί του λέγανε δεν έχεις ανάγκη, τώρα 7 πλευράς παρμένα έχεις, δεν έχεις ανάγκη, δεν έχεις ανάγκη εσύ. Και τέτοια. Τέλος πάντων κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να σχολάσουν και τον πετάξαν έξω κυριολεκτικά, έξω από την αστυνομική διεύθυνση. Αυτό για μένα, χρησιμοποιώντας τον όρο που χρησιμοποιεί η ίδια αστυνομία, ονομάζεται εγκατάλειψη θύματος. Η ίδια αστυνομία εγκατάλειψε το θύμα της. Οι ίδιοι τον τραυμάτισαν, τον χτύπησαν και για να αποποιηθούν των ευθυνών τους, τον πέταξαν έξω. Και όπως γράφει ο συνήγορος του πολίτη, στη σελίδα 2 του πορίσματός του, τελικά λέει, αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο, προκειμένου να αποφύγουν τη μεταγωγή του σε νοσοκομείο, και ως εκ τούτου τη διασύνδεσή τους με τα τραύματα που του είχαν προκαλέσει, παρόλο που το θύμα ζητούσε επιτακτικά ιατρική συνδρομή εξαιτίας του πόνου που ένιωθε και της αδυναμίας του να αναπνεύσει. Τον χτυπήσαν, τον τραυμάτισαν και ανεύθυνα και δολοφονικά τον παρατήσαν. Αυτή είναι, τέτοιοι είναι. Εκεί τον βρήκαν τα παιδιά, τα οποία πηγαίναν κάποια πράγματα στον πολίτη, ο οποίος είχε συλληφθεί, και τον πήγαν στο σπίτι. Από το σπίτι εμείς τον μεταφέραμε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και δεν μετέβη, όπως χαρακτηριστικά και επιδεικτικά αναφέρουν και οι δύο εισαγγελείς. Και ο ένας και ο άλλος. Το μετέβη είναι παρασάγκας το ρήμα μετέβη με το ρήμα
μεταφέρθηκε. Στο Μετέβη προβοκάρουν την υπόδοση του παιδιού, σαν να λένε ότι δεν έγινε και τίποτα, δεν είχε ανάγκη και μπορούσε να μεταβεί. Είναι ενεργητικό το ρήμα Μετέβη. Ενώ μεταφέρθηκε σημαίνει ότι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο. Και πριν τελειώσω, επειδή η ελληνική δικαιοσύνη δεν πρόκειται να ασχοληθεί με τον ψυχικό τομέα, γιατί αυτός είναι αιτιώδης αιτία που οδηγήθηκε το παιδί μας στο θάνατο, τα σωματικά και ψυχικά βασανιστήρια που πέρασε και επειδή ήταν τόσο περήφανο παιδί, δεν τα άντεξε στο τέλος. Φανταστείτε, επειδή είμαι εκπαιδευτικός, έναν εκπαιδευτικό ο οποίος δέρνει και βασανίζει ένα μαθητή. Και οι συνάδελφοί του και ο διευθυντής του προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση και μάλιστα η υπηρεσία του του δίνει και βραβείο γι' αυτό. Πώς θα αντιδρούσε η κοινωνία αν το μάθουν αυτό? Πώς θα αντιδρούσαν οι γονείς των μαθητών? Πώς θα αντιδρούσαν οι γονείς του συγκεκριμένου μαθητή? Και πώς θα αντιδρούσε η δικαιοσύνη? Και δυστυχώς αυτό γίνεται. Έγινε στην περίπτωση του παιδιού μας και έγινε και σε άλλες περιπτώσεις. Με κραυγαλαία περίπτωση, την περίπτωση του Νίκου Σαμπάνη, μου τα είπε ο ίδιος ο πατέρας του, που έκαναν κόσκινο το σώμα του παιδιού με 38 σφαίρες, χωρίς να υπάρχει αιτία, και ο ενεκδίγητος Χρυσοχοΐδες μόνο παράσημο που δεν τους έδωσε. Και βέβαια, για να συνεχίσω λίγο το παράδειγμα που σας έδωσα, που είπα προηγουμένως για τον εκπαιδευτικό ο οποίος θα βασάνιζε έναν μαθητή στο σχολείο, και καλώς γίνεται αυτό, και αμέσως μετά θα κινητοποιηθεί ένας μηχανισμός υποστήριξης και προστασίας του παιδιού. Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι θα στηρίξουν το παιδί να απαλύνουν το σωματικό και κυρίως το ψυχικό βασανιστήριο που πέρασε τον καθηγητή του. Εδώ έχουμε περιπτώσεις βασανισμών οι οποίες καταλήγουν σε θάνατο. Και οι εισαγγελείς περί άλλων την βάζουν. Δεν ασχολούνται. Τελειώνω δανειζόμενος στην θαραλέα κραυγή του παιδιού μας Βασίλειου, ο οποίος έζησε 26 χρόνια και 65 μέρες ανάμεσά μας, που η ζωή του τελείωσε στις 13 Ιουλίου του 2020, ακριβώς ένα μήνα μετά τη δολοφονία του μπροστά στα δικαστήρια. Και όπως σας είπα, στις 16 Ιουνίου, όντας στο νοσοκομείο, έκανε μια καταγγελία, η οποία είναι ένα όριμο πολιτικό κείμενο που βάζει όλα τα ζητήματα της κοινωνίας που ταλανίζουν την κοινωνία μας στη σημερινή εποχή, και θα τελειώσω με τον επίλογο, με το τέλος της καταγγελίας του. Γράφει ο Βασίλειος στο τέλος: «Ξέρω πως η επίθεση εναντίον μου ήταν στοχευμένη. Ξέρω πως δεν τους νοιάζει να βαράνε μπροστά στα μάτια του κόσμου και να κάνουν επίδειξη εξουσίας. Ξέρω πως δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι σε σχέση με το ρόλο της αστυνομίας, όσα και να αποκαλυφθούν για αυτούς, αφού είναι οι εντολοδόχοι εκτελεστές του κρατικού μηχανισμού. Αλλά αν θεωρούν πως μας φοβίζουν, εκεί κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Δεν μας φοβίζουν, μας εξοργίζουν. Οι ιδέες μας, όσους από εμάς και αν σκοτώσουν, δεν θα πεθάνουν ποτέ. Θα κατοικούν πάντα στα μυαλά των ελεύθερων ανθρώπων. Είμαστε και θα είμαστε πάντα εδώ ενάντια σε κάθε τι που μας πνίγει και δεν μπορούμε να αναστάνουμε, ενάντια στο άδικο, για την ελευθερία όλων μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και αν δεν νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα». Μπορεί να ήταν λίγο φορτισμένη η τοποθέτηση, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Σε αυτές τις τοποθετήσεις, πώς να τοποθετηθείς αλλιώς?
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και μόνο αυτή την ομιλία να είχαμε, νομίζω θα άξιζε η συνάντησή μας. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα μετά από αυτό, αλλά αν έχουμε κάποιες ερωτήσεις ή ένα κύκλο συζήτησης να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν με πειράζει να με ρωτήσετε οτιδήποτε. Να ξέρετε ότι με αποφορτίζει κιόλας, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην φορτιστεί κανείς, εγώ ιδιαίτερα, όταν μιλάω για την υπόθεση του παιδιού μου. Να ξέρετε ότι στις δικογραφίες, ξεκινώντας να διαβάσει κανείς μια δικογραφία, την οποία δικογραφία μελετώ κάθε μέρα, όταν την παίρνεις στα χέρια σου, αισθάνεσαι ότι βλέπεις ένα δάσος. Και αφού τη διαβάσεις πολλές φορές, τελειώνοντας τη δικογραφία μια φορά, ξαναβλέπεις το δάσος. Όταν τη διαβάσεις κι άλλη φορά, έχεις μια δεύτερη, μια τρίτη ανάγνωση, κάποια στιγμή βλέπεις μια συστάδα, και αφού τη διαβάσεις πολλές φορές, στο τέλος θα καταλάβεις ότι δεν βλέπεις καλά-καλά ούτε ένα κυπαρίσι. Ένα δέντρο ψιλοκομμένο. Την έχουν φτιάξει τη δικογραφία εισαγγελής έτσι, που ενώ είναι ένα δάσος και τα έχει όλα μέσα, στο τέλος χωρίς να καταλάβεις, αν δεν προσέξεις, νομίζω ότι βλέπεις ένα δεντράκι. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Δυστυχώς. Σε ποια βάση βρίσκεται το δικαστήριο? Ακούστε, εμείς κάναμε τη μήνυσή μας 3 μήνες πριν από την αυτοπάγγελη την ποινική δίωξη του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας βιάστηκε για να προλάβει. Είναι νομικά τα κόλπα. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή, δεν εκδικάζεται η δική μας μήνυση. Εκδικάζεται η αυτεπάγγελτη δίωξη του εισαγγελέα και εμείς παρουσιαζόμαστε σαν απλοί μάρτυρες σε μια δίκη η οποία δεν προκύπτει από τη δική μας μήνυση, χωρίς δικαίωμα υπεράσπισης από τους δικηγόρους μας. Δηλαδή, οι δικηγόροι μας δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν στο δικαστήριο. Αυτός είναι ο ξεφτυλισμένος ρόλος που ασκούν οι εισαγγελείς. Γιατί ρωτώ εγώ? Η δική μας μήνυση πού αποβλέπει? Στην αναζήτηση της αλήθειας και του δικαίου δεν αποβλέπει? Τι τους πειράζει να συνειδικαστεί και η δική μας μήνυση? Πότε θα μιλήσουμε εμείς? Πότε θα υποβάλουμε ερωτήσεις σε αυτούς οι οποίοι δημιούργησαν τα επεισόδια και που οι απαντήσεις τους είναι κρίσιμες? Πότε? Στον δρόμο δεν μας αφήνουν. Μας χτυπάνε. Στην τελευταία δικάσιμο τον Μάρτιο του 2013 παρεμπόδιζαν οι αστυνομικοί την είσοδο τη δική μου, τη συζύγου μου και τη δικηγόρου μας μέσα στα δικαστήρια, την κεντρική είσοδο. Και αν είχατε δει τα επεισόδια εκείνη την ημέρα, είχαμε σπρώξει, εμένα με σπρώξαν, με προπυλακίσαν, με πετάξαν κάτω, με χτυπήσαν εκεί δίπλα από δολοφονικά, χτύπησαν το παιδί μας. Καταφέραμε κάνοντας μια ένσταση καταρχήν, η οποία ένσταση απορρίφθηκε γελιοδός. Απορρίφθηκε, αλλά εμείς επιμείναμε. Και να που ακόμα και στα αστικά δικαστήρια μπορεί να πετύχεις με αγώνα, γιατί ο αγώνας είναι πολύπλοκος και στη δική μας την υπόθεση. Δεν είναι μόνο ο αγώνας ο προσωπικός της οικογένειας που κάνουμε εμείς. Για τους δικηγόρους μας είναι αυτό που κάνω εγώ. Είναι και ο αγώνας που κάνει το κίνημα για την υπόθεση του Βασίλειου και όλες τις υποθέσεις του κινήματος. Έγιναν παρεμβάσεις για το Βασίλειο, συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Έγιναν παρεμβάσεις στα δικαστήρια της Λάρισας πριν βγει η διάταξη της εισαγγελέας εφετών Λάρισας, η οποία διάταξη είναι θετική. Δηλαδή, εκεί όπως βάζαμε εμείς την υπόθεση από την αρχή, έτσι τη βάζει και η εισαγγελέας. Δέχεται ότι τον χτυπήσαν, ότι τον βασανίσαν σε βαθμό κακουργήματος. Γιατί οι εισαγγελείς την υπόθεση τη στείλαν στο μονομελές. Σε αντίθεση, να πω εγώ, με μια υπόθεση ενός πολίτη μέλους της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας Βόλου, ο οποίος έσπασε τα γραφεία, την κλειδαριά των γραφείων της Αντιπεριφερειάρχου Θεσσαλίας της Κολυμβήνη που είναι εκεί στο Βόλο, και η υπόθεση αυτή από τον ίδιο εισαγγελέα εκδικάστηκε στο εφετείο. Προφανώς, γιατί το σπάσιμο μιας κλειδαριάς είναι πιο σοβαρή υπόθεση από το σπάσιμο 6 πλευρών. Και βέβαια ο συγκεκριμένος εισαγγελέας χάνει το μέτρο και την αναλογία απέναντι στον νόμο, και έτσι εμείς οι γονείς ή οι πολίτες ή η κοινωνία χάνουν την εμπιστοσύνη απέναντι στη δικαιοσύνη με τέτοιες μεθοδεύσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, το Μάρτιο, επειδή προέκυψε η διάταξη της εισαγγελέως εφετών Λάρισας, πήρε αναβολή το δικαστήριο για 24 Ιανουαρίου του 2024. Η εισαγγελέας έβαλε στο κάδρο και τους υπόλοιπους αστυνομικούς, οι οποίοι ξέρουμε ότι χτυπήσαν το παιδί μας έξω από την
τα δικαστήρια το χτυπήσαν μέσα στο αυτοκίνητο μεταφοράς και μέσα στην ασφάλεια, τους βάζει όλο στο κάδρο και δέχεται ότι όλα αυτά ήταν βασανιστήρια και σε βαθμό κακουργήματος. Και ξέρουμε αυτή είναι ακριβώς τη στιγμή ότι η δικογραφία από την Λάρισα ήρθε στο Βόλο. Η εισαγγελέα παρήγγειλε κάποιες καινούργιες ανακριτικές πράξεις, οι οποίες υποθέτουμε ότι έγιναν, δεν ξέρουμε τι έγινε. Η δικαιοσύνη μπορεί να λειτουργεί όπως θέλει. Γνωρίζουμε ότι η δικογραφία ξαναέφυγε στη Λάρισα, προφανώς είναι μια διαδικασία τυπική, και ξέρουμε ότι αυτές τις μέρες ξαναγύρισε στο Βόλο. Δηλαδή πιστεύουμε ότι από μέρα σε μέρα θα δούμε αν προέκυψε κάτι καινούργιο σε σχέση με την διάταξη της εισαγγελέως εφετών Λάρισας. Μπορεί να προέκυψε κάτι το οποίο είναι πιθανό, διότι όταν ένας ανώτερος παραγγείλει κάποια πράγματα, πιστεύουμε ότι αυτά θα γίνουν. Αλλά επειδή η ελληνική αστυνομία αλλά και η ελληνική δικαιοσύνη ξέρουν πώς λειτουργούν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτό είμαστε, εδώ είμαστε αυτή τη στιγμή. Κύριε Μαγκό, ο Βόλος είναι μια περιοχή που πολλές δεκαετίες παλιότερα χαρακτηριζόταν από λαϊκούς αγώνες υπεράσπισης της δημοκρατίας. Επειδή υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν εργάτες εργοστάσεις και τα λοιπά. Και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ένα συστηματοτικό σύστημα εξουσίας που εκφράζεται και τόσο μέσα από τους ανθρώπους στην αυτοδιοίκηση, αλλά και μέσα από την καταστολή και την βία στο βάρος του ιδιού σας. Πάνω και σε συστήματα πολύ συγκεκριμένα περιβαλλοντικά, όπως ας πούμε η καύση στερεών καυσίμων στο Σουμιαγέ και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μεθοδεύονται από το LNG μέχρι και το να δημιουργηθεί στο χώρο μονάδα δημιουργία στερεών καυσίμων. Ναι. Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν αυτό που είπες, τα βασανιστήρια που είπες και ο γιος σας, ήταν και ένα μήνυμα προς την υπόλοιπη κοινωνία να σταματήσετε να βγαίνετε στον δρόμο? Γιατί την περίοδο που έγινε αυτή η επίθεση στο γιο σας, ήταν σε έξαρση το κίνημα να δραστηριάσει. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο γενικότερα, γιατί βλέπουμε κάθε μέρα αυτή την προσπάθεια καταστολής, η οποία ξεκινάει με κυβερνητική εντολή, δεν είναι θέμα μιας δημιουργίας. Βλέπουμε κάθε μέρα να χτυπιούνται τα κινήματα, να χτυπιούνται οι αγώνες για να δημιουργήσουν ένα κλίμα εκφοβισμού στον κόσμο, να δημιουργήσουν ένα κλίμα αδράνειας και σε συνδυασμό με την λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης που έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, να φτάσουν ο κόσμος να είναι αδιάφορος ως προς τα τεκτενόμενα, σε σημείο που κατά την άποψή μου φτάνει σε μαζοχιστικό βαθμό, με την έννοια ότι δεν είναι δυνατόν να είσαι αδιάφορος για κάτι που συμβαίνει γύρω σου. Δεν μπορεί να είσαι αδιάφορος όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού σου, γιατί αύριο μπορεί να πλημμυρίσει το δικό σου, και αυτό συνέβη στο Βόλο συγκεκριμένα, αλλά ούτως ή άλλως συμβαίνει συγκεκριμένα στο Βόλο, γιατί δεν μπορεί να είσαι αδιάφορος, μπορεί να είσαι αδιάφορος μάλλον για σένα τον ίδιο που αναπνέεις τη σκόνη του τσιμεντάδικου της Λαφάρτς, η οποία, όπως είπε και ο Μάρκος ο Βαξεβανόπουλος, ξέρουμε ότι μολύνει και επιβαρύνει την ατμόσφαιρα του Βόλου, με αποτέλεσμα οι παθήσεις, οι αναπνευστικές αλλά και οι καρκίνοι να αυξάνονται. Λοιπόν, για σένα μπορεί να είναι μαζοχιστικό το μέσο πολίτενο της πόλης να το ανέχεις, να το αναπνέεις, αλλά πώς ανέχεις να το αναπνέουν τα ίδια στα παιδιά? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό δηλαδή, συμφωνώ μαζί σου ότι υπάρχει όλο αυτό το πράγμα που περιέγραψες, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο πολίτης έγινε αδιάφορος και δυστυχώς, όπως περιγράφει και ο Περικλής ο Κοροβέσης στους ανθρωποφύλακες, όπως το λένε και πολλοί, η αδιαφορία σκοτώνει. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Αν όχι, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσίαση, για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Από μένα, σαν καταληκτικό σχόλιο, η περίπτωση του Βασίλου είναι προφανώς τραγική, η τραγική κατάληξη μιας κατάστασης. Διακρίνω ένα βαθύ σκεπτικισμό που δεν είναι μόνο δικό σας, αλλά και σε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και για τη δικαστική εξουσία, αλλά και για άλλα κομμάτια που δεν πάνε ιδιαίτερα καλά. Προφανώς, οι αστυνομικές αυθαιρεσίες είναι
πασιφανής στην περίπτωση αυτή, αλλά και όχι μόνο. Και πολύ φοβάμαι ότι είναι μια, το ξύλο, η καταστολή, είναι μια πάγια αντιμετώπιση όχι μόνο περιβαλλοντικών ζητημάτων, αλλά και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Είναι κάποιος που αντιτίθεται στην καύση, ξύλο. Είναι κάποιες πηγές νερού κάπου που θέλουμε πρόσβαση, ξύλο. Συζητάμε για τις ανανεώσιμες πηγές, ξύλο. Συζητάμε για εργοστάσια λιπασμάτων ή κάτι άλλο σε κάποιες περιοχές, ξύλο. Νομίζω μια που το θέμα μας είναι ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον, ένα καλό ξεκίνημα θα ήταν να σταματήσουμε το ξύλο και ενδεχομένως να το πιάσουμε λίγο από εκεί και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Ευχαριστώ για το κάλεσμα και θέλω να ολοκληρώνοντας να πω ότι ας μην το βάλουμε κάτω. Γιατί αν θέλουμε να έχουμε όχι μέλλον αλλά και παρόν, θα πρέπει να αντισταθούμε. Μόνο με αντίσταση και αγώνα στον δρόμο θα πετύχουμε να κρατήσουμε το παρόν και το μέλλον στις ζωές μας. Ευχαριστώ.